Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα, θα αφήσουμε τα της αγροτικής, πολιτικής και τοπικής επικαιρότητας και θα πάμε στο χώρο της λογοθεραπείας και της κινησιολογίας. Κέντρο λοιπόν λογοθεραπείας και κινησιολογίας ανάπτυξη, άνοιξε πριν μερικούς μήνες. Έχουμε σήμερα την επικεφαλής, την Αγγελική Μαρακού. Αγγελική, καλώς ήρθες, να μιλάμε στον Ελληνικό, έτσι. Ευχαριστώ, καλησπέρα. Καλώς ήρθες και στην πόλη σου, επέστρεψες μετά από τις σπουδές σου. Πες μας λίγα λόγια για το κέντρο. Σωστά. Έλειπα στα Ιωάννινα που εκτέλεσα τις σπουδές μου. Μετά έγινε η πρακτική μου στην ίδια πόλη. Και μετά από μία πενταετία περίπου εργασίας, ήρθα να δραστηριοποιηθώ στην πόλη μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αν αναλογιστούμε κιόλας ότι πολλοίς κόσμος φεύγει και για την Αθήνα και για το εξωτερικό. Και νομίζω ότι από μόνο του είναι και μία είδηση το γεγονός ότι επιστρέφει ένας νέος άνθρωπος και επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη Σπάρτη. Σωστά. Σε ένα χώρο αρκετά δύσκολο. Αρκετά δύσκολο, ανταγωνιστικό. Πρέπει να δείξεις τι ξέρεις, την ουσία τη δουλειά σου. Πάμε στο κέντρο. Ποιες υπηρεσίες παρέχει, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Βέβαια, το κυριότερο είναι η εργοθεραπεία. Η λογοθεραπεία, βασικά, συγγνώμη, το κυριότερο. Μέσα από εκεί εκτελούμε παροχές εργοθεραπείας, κινησιολογίας, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική. Από ό,τι έχω καταλάβει, δίνεται έμφαση στη λογοθεραπεία, έτσι. Το σημαντικότερο. Ποιος είναι ο στόχος της λογοθεραπείας, για όσους δεν γνωρίζουν. Ο στόχος μας είναι η έρευνα, η πρόληψη, αλλά και η ανίχνευση, δηλαδή η αξιολόγηση, που είναι και το σημαντικότερο για την αποκατάσταση των διαταραχών και των παιδιών και των ενηλίκων. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρούσματα. Φαντάζομαι ότι το εισπράττεις καθημερινά. Ακριβώς, ειδικότερα σε παιδικές ηλικίες. Ωραία. Ποιους αφορά. Η λογοθεραπεία δεν έχει ηλικία, απευθύνεται σε αυτούς που εμφανίζουν αναπτυξιακές, εξελικτικές, νευρολογικές ή λειτουργικές διαταραχές. Και να φανταστώ ότι έχει και πολλά επίπεδα. Δεν αφορά μόνο τη γλώσσα μας, ας πούμε. Ακριβώς. Τα μαθηματικά και όλα τα υπόλοιπα. Όλα. Μάλιστα. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι σημαντική η διάγνωση και παρέμβαση. Φυσικά είναι σημαντικότερη. Παίζει σπουδαίο ρόλο στην έκβαση της παρέμβασης για οποιαδήποτε μορφή δυσκολίας ή διαταραχής που μπορεί να παρουσιάσει ένα παιδί ή ένας ενήλικας. Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε και τις δευτερογενείς συνέπειες, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, φόβος, άρνηση για επικοινωνία, που αυτό έχει ως επακόλουθο την δυσκολία στο να ενταχθεί κάποιος στο κοινωνικό σύνολο. Και νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό εγώ καταλαβαίνω βλέποντας. Από το πώς το διαχειρίζονται οι γονείς, είναι λίγο δύσκολο και για αυτούς σε κάποιες περιπτώσεις να το αποδεχτούν. Είτε το θεωρούν ταμπού, είναι θέματα δηλαδή τα οποία σιγά σιγά σπάνε, έτσι. Σωστά. Αλλά αν οι γονείς αισθανθούν ασφάλεια και τους εξηγήσεις ακριβώς ποιες είναι οι δυσκολίες, νομίζω ότι το αποδέχονται. Ωραία, πολύ ωραία. Τι πετυχαίνουμε μέσα από την αξιολόγηση τώρα. Μέσα από την αξιολόγηση πετυχαίνουμε μία ασφάλεια στο να αναδείξουμε τις δεξιότητες του παιδιού, είτε μιας εξολεκτικής ή λεκτικής επικοινωνίας. Μάλιστα. Τι άλλο να περιμένουμε στο εξής. Φαντάζομαι ότι είναι πρώτοι μήνες και βρίσκεις ακόμη σε μια διαδικασία προσαρμογής και σχεδιασμού του μέλλοντος, έτσι. Είναι μέχρι να μας μάθει ο κόσμος, να φανεί η δουλειά μας στην οποία πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Θα έχουμε πολλά ακόμα. Πού μπορούμε να σε βρούμε, να δώσουμε τηλέφωνα και διευθύνσεις. Η διεύθυνσή μας είναι στην Όθωνος Σαμαλίας 66. Το τηλέφωνο είναι σε σταθερό 2731-367-057 και το κινητό 6979-766602. Και εκεί μπορούν να βρουν και εσένα και τους συνεργάτες, έτσι. Ακριβώς. Γιατί είναι ένα κέντρο το οποίο, από ό,τι έχω Σωστά. μάθει, έχει αρκετούς συνεργάτες. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πρώτη επαφή και θα τα πούμε σύντομα αναλυτικότερα. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.